Είναι η ιστορία μας. Γι' αυτό θέλω ιδιαίτερη προσοχή, ησυχία και να σεβαστούμε αυτή τη στιγμή την αφήγηση που θα ζήσουμε ένα κομμάτι ζωντανό από την ιστορία του ελληνικού μοτοσυκλετισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε ακόμα την αφήγηση των δύο μοτοσυκλετιστών. Θα ήθελα να καλησπέρισω βέβαια όλο αυτό τους φίλους που παραβρίσκονται σήμερα εδώ και μας δίνουν τη μεγάλη χαρά που είναι κοντά μας και να σας ξεκινήσουμε από μια ιστορία της μοτοσυκλέτας την οποία ζήσαμε εμείς από το 60 και μετά. Ήμασταν βέβαια παιδιά ακόμα. Και όταν ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 60, το οποίο δεν ήταν τίποτα άλλο από κάποια πενταράκια, κάποια ζαξάκια στην αρχή και στη συνέχεια περάσαμε στα Ιαπωνέζικα, ήταν βέβαια η εποχή της ανάπτυξης της μοτοσυκλέτας. Δηλαδή από το 1960 στην Ελλάδα άρχισαν και υπήρχε αυτή η εξέλιξη της μοτοσυκλέτας, όπως παρουσιάστηκαν τα πρώτα τα πενιντάρια, τα ΣΕΣ και στη συνέχεια τα εκατοστάρια, τα εκατοπενιντάρια και ούτε καθεξής. Εγώ βέβαια βρέθηκα στην Κεσαριανή με ένα κουστούμάκι φορώντας ένα καγκουράκι και να πάω σαν θεατής. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, μου λέει ένας παλαιοφαλιαρίτης που ήταν εκεί, δεν σου δίνω το κοντάκι, μου λέει, να τρέξεις. Και λέω, δεν το τρέχω. Παίρνω λοιπόν το κοντάκι με το καγκουράκι μου πάνω, την κράνα, δεν υπήρχαν κράνα τότε. Έκανα τον πρώτο μου αγώνα. Στη συνέχεια βέβαια πήρα δικό μου και ξεκίνησα να τρέχω στη Κεσαριανή, Μακεδόν και Θρακών, Μοτοκρός και ούτε καθεξής. Μέσα σε αυτά βέβαια όλα εμφανιστήκαν μετά τα καβασάκια, τα οκτωτάρια, έγιναν αρκετοί αγώνες, είχαμε σημαντικές νίκες. Θυμάμαι βέβαια εκείνη την εποχή έτρεχε ο Καριστινός, έτρεχε ο Κουκούφας, τρέχανε πάρα πολύ, δεν μπορώ βέβαια να συγκρατήσω τα ονόματά τους. Αλλά ήταν μια ωραία εποχή και γινόταν και ένα μεγάλο πανηγύρι. Γιατί όταν πηγαίναμε στην Κεσσαριανή ήταν κατά χιλιάδες ο κόσμος και ήταν ένα πανηγύρι. Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχε τίποτα. Τότε ήταν οι αγώνες, πραγματικοί αγώνες. Μέχρι και το 69. Γιατί το 62 με 67 είχα πάει φαντάρο, το 69 απολύθηκα. Από το 69 άρχισαν πλέον οι αγώνες, γυρίζοντας από το στρατιωτικό μου. Υπήρχε τότε η ΕΠΑ, η οποία διοργάνωνε τους επίσημους αγώνες, πρωταθλητής τότε ο Ολύμπιος ο Κουτούφας, με ένα 4,5 κόντα. Και εμφανίστηκα και εγώ, με ένα μοτοκούζι στην αρχή 125, παίρνοντας την τέταρτη θέση στο κάλαμο, ανάβαση. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η πρώτη πάρμητα, την οποία είχαμε πάρει τα καβασάκια, είχαν έρθει τότε τα 250. Ο πρώτος μου αγώνας ήταν ένα πέφτο. Τερμάτισα βέβαια, χωρίς να πάρω να έχω κανένα πρόβλημα. Στη συνέχεια κατεβήκαμε τα ΤΟΙ. Ξεκίνησα στο ΤΟΙ. Πέρναγα, πήγαινα. Όταν τερμάτισα μου λέει, είσαι πρώτος. Σόπαρε, του λέω, είμαι πρώτος. Είσαι πρώτος, λέει, και είσαι και τρίτος στη γενική κατηγορία. Τι λέει, ρε παιδί. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Άρχισε βέβαια πλέον από εκεί και πέρα η μάχη. Να γίνεται προπόγηση, να γίνει καλά μηχανάκια, να φτιάχνουμε τα μηχανάκια. Άρχισε πλέον η τεχνολογία να ανεβαίνει. Φτάσαμε στη Ρόδο,
να γίνει αγώνα στην Πιλέρη, στην Ανάβαση. Ανεβαίνουμε λοιπόν στην Ανάβαση. Κύριε Λέκα, με συγχωρείτε, θέλω να επέμβω στην κουβέντα σας και να περάσω το λόγο στον κύριο Βασίλη. Δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει ο Βασίλης στην ανάβεση της Φιλέρου. Αν ήταν η ώρα. Ήτανε. Ο κύριος Λέκας ξεκινάει το 1962 ουσιαστικά από την Κεσαριανή και ο κύριος Βασίλης Γουρνάς 3 χρόνια αργότερα, 1965. Καλά να λέει, κύριε Βασίλη. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. 1965 ξεκινά την Κεσαριανή. Θέλω να μας πείτε τι κόσμος μαζεύονταν τότε. Γέμιζε το βουνό από κόσμο. Εγώ γεννήθηκα στην Κεσαριανή και άρχισα από εκεί και άλλους τους αγώνες. Κεσαριανή, Παγκαιρούς Μαρκών. Πήγαμε και μια δύο φορές στη... Οι πρώτοι αγώνες ουσιαστικά γίνονται σε άσφαλτο, στην άσφαλτο ήταν χωματόδρομο και άσφαλτο. Χωματόδρομο, έτσι. Πριν από εμάς έγινε στη Λεωφόρο, ανεβαίναμε στο μοναστήρι επάνω, γυρνάγαμε από Καρέα και κατεβαίναμε κάτω. Μετά κόπηκε το άσφαλτο. Είχαμε μόνο χώμα. Ήταν ο ανώμενος της Αιγιανής. Πόσοι άνθρωποι ερχόντουσαν τότε και σας παρακολουθούσαν, ήταν ένα λαϊκό πανηγύρι εκείνη την περίοδο. Πολύ σκόρμος, πολύ σκόρμος. Να πούμε, ας πούμε, 5-10 χιλιάδες κόσμος. Μαζευόντουσα. Διάμιζε όλοι. Και συνέχεια όλοι οι αγώνες έτσι. Δεν υπήρχε αγώνας που να μην μαζεύει κόσμος. Κύριε Λέκα, από εκεί πέρα συνεχίζουν οι αγώνες στην περιοχή της, των Θρακομακεδόνων, των σημερινών Θρακομακεδόνων. Και γινόντουσαν και χιλιόμετρα, υπήρχαν και ράλι. Δηλαδή ράλι τα οποία δεν τα αναγράφουν στα εμβολία. Αλλά εγώ θυμάμαι ένα ράλι Ακρόπολη, από την Ακρόπολη, το οποίο κάναμε 670 χιλιόμετρα με 50 και 100 στάρια βέβαια, και ήταν και ο Μακαρόνας με το 6,5 το BSI τότε, το οποίο ήταν πολύ μεγάλος αγώνας για την εποχή εκεί. Το να ξεκινήσεις με 50 και να κάνεις 670 χιλιόμετρα ράλι, ήταν μεγάλος αγώνας για την εποχή εκεί. Μετά, γινόντουσαν τα χιλιόμετρα. Ήταν Μακεδόν και Θρακών, πάλι χωματόδρομος. Κάναμε μοτοκρός, αλλά με μηχανάκια στριτάδικα. Δεν υπήρχαν μοτοκρός εκείνη την περίοδο. Ποιες λες και υπήρχαν τότε που οργανώνανε τους αγώνες. Ποια λες και οργάνωσε τους αγώνες εκείνη την περίοδο. Η Πασέν. Η Πασέν. Ναι. Θυμάστε τα αρχικά ποια ήτανε. Ασέν. Θυμόμαστε λίγο στα αρχικά. Ήταν ο Σκαραμαγκάς. Μάλιστα, η λέξη μου ξέρω πού με το σχολητισμό του Σκαραμαγκά. Ουσιαστικά οι αγώνες ξεκινάνε σε ένα λαϊκό πανηγύρι και μετατρέπονται ουσιαστικά σιγά σιγά σε μια οργανωμένη αγωνιστική μορφή όταν φτάνουμε στο επίπεδο των αναβάσεων. Μέχρι το 68 που ανήλαβε πήγανε πλέον στην Έλβα. Αλλά συνέχιζε βέβαια και η Βασέμπα να κάνει μια σέμπα, να κάνει μια αναβάση. Κύριε Βασίλη, όταν μιλάμε για αναβάσεις, όταν μιλάμε για αγώνες αναβάσεων, ήταν στους δημόσιους δρόμους και ξεκινάγατε τους αγώνες χρονομετρημένα, όχι όλοι ταυτόχρονα, όπως γνωρίζουμε σήμερα. Όχι, 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 πήραν το δρόμο, δεν υπήρχε καμιά πληροφορία. Κάναμε δοκιμή στο Σάββατο και την Κυριακή κάναμε τον αγώνα. Πέραμε χρόνες και πέραμε μια επάνωση μετά στα Μαρινέλη. Κύριε Λέκα, πόσο επικίνδυνο ήταν. Κοιτάξτε να σου πω, οι αναβάσεις ήταν σχολή βγάλαμε τις μοτοσυκλέτες, διότι στις αναβάσεις μάθαμε να οδηγάμε. Και να φανταστείτε ότι 3-4 ώρες την ημέρα κάναμε προπόνηση. Και πού? Αντιμετωπίζοντας τους γκρεμούς, τα βράχια, αλλά και τα αυτοκίνητα διερχόμενα. Κύριε Βασίλη Γουρνά, θυμάστε ατυχήματα που είχαν στοιχεί στη ζωή αναβατών εκείνη την περίοδο? Είχαμε αρκετά. Όχι θανάτη χώρα. Είχαμε θανάτη χώρα. Ποιος? Στο Μαραθώνιο. Μιλάει του Μαγκράτης. Δεν θυμάμαι το πράγμα. Δεν ήμουν εγώ. Άλλο ένα είναι στην Κυριακή στον αγώνα, στα δοκιμαστικά μάλλον.
Ένας ξένος. Βιέννα. Ξένος. Πρισβέτος. Μέσα στις αναβάσεις, μόνοι μας, και κάναμε τέτοια ρόδο με τους τείχους και τα δέντρα γύρω-γύρω, δεν σήκωνε σφάλμα. Το σφάλμα, αν το έκανες, έκανε και τη ζωή σου. Παράλληλα έρχονται και τα σεπούι, τα πρώτα σεπούι στην Ελλάδα, που γίνονται σε αυτά και μέσα σε πόλη, όπως είναι αυτός Κέρκυρας. Ακριβώς. Θέλετε να μας περιγράψετε. Όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, ακριβώς. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο την εικόνα του σεπούι μέσα στις πόλεις. Κοίταξε, για να καταλάβεις με τι πνεύμα, να καταλάβουν και όλοι τι πνεύμα. Όταν εγώ έτρεξα στην Φιλέρη μου με τον Κιομισάρη, γιατί την φορά που έτρεξα, όταν τερμάτισα, πριν τερματίσω, είχε πέσει ο κουδούφος κάτω. Και είχε σπάσει το πόδι του και είχε ένα λάκκο τέτοιο πάνω στο πόδι του. Και τον πήρε στα χέρια μου, στα δροσίκωνα. Και μου λέει ο κριτής, θα κατέβεις να ξανατρέξει, και τις εκόψαμε. Και λέω, θα κατέβω να ξανατρέξω. Ξανά κατέβηκα πάνω και ξανατρέξω και έσπασα το ρεκόρ. Κύριε Βασίλη, γίνεται πως είχαν έρθει στα πρώτα σερβουή και κάποιοι αναβάτες του παγκοσμίου επίπεδου. Θυμάστε κάποια ονόματα από αυτούς? Αλλά ήταν το Κορώνε, το Καμπίνι, και άλλα μου. Εσείς κύριε Λέγκα, είχατε τρέξει με τον πόλη σημαντικό. Ήτανε πολύ, ήτανε 6-7 ξένοι. Οι οποίοι θυμάμαι ήταν τα Ρωμάκη, ήταν πολλοί, ήταν τα Μουσκούζη, τα Ρωμάκη, τα Αυγούστα, ήταν τρομερά μηχανάκια. Και για να γελάσουμε και λιγάκι, μια φορά ξεκινάμε όλοι μαζί στην Κέρκυρα και στην τέταρτη στροφή πέφτει ένας ξένος κάρκο να πούμε και γεμίζει ο κόσμος μηχανάκια. Βλέπω το Φλαβί κάποια στιγμή να πούμε και πάει ένα μηχανάκι ενός Ιταλού και τόσο... Λέω, ήταν το πάντο εσύ να πάτε, ρε δικό μου, όχι ρε δικό μου είναι. Κύριε Λίτα, πριν φτάσουμε στα σερκούι, θέλω να μας περιγράψετε ένα πολύ ωραίο περιστατικό που έχει συμβεί από το λάθος στην Κέρκυρα, που οδηγάτε ένα καβασάκι αγωνιστικό Racing 500 και έχει γίνει μετατροπή από πλατίνες σε ηλεκτρονική. Ναι. Αυτό ήταν μια περιπέτεια. Διότι μόλις έφτανα τις 9.500 τροφές, άρχισε και ρετάριζε. Και αφού εμείς επί 10 μέρες προσπαθούσαμε να το φτιάξουμε, δεν φτιάχνονταν το μηχανάκι, για κάποια στιγμή ο Καμένος λέει θα φωνάξουμε το μηχανικό της Καβασάκη, μια βοήθεια. Και πράγματι, την Παρασκευή το βράδυ έρχεται το μηχανικό της Καβασάκη αδιαμονία. Έτσι. Απογευματάκι τώρα και έχει πιάσει να πούμε ένα καλώδιο και το κοιτάει από τις 5 η ώρα μέχρι τις 12 το βράδυ. Εμένα μου έχει σπάσει τα νεύρα. Λέω, δεν το δίνω, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να φασάει το καλώδιο και να το κινήσει έτσι. Προς τις 2 η ώρα το βράδυ μας λέει θα πάμε το κινήρι. Πού να πάμε το κινήρι? Τα μηχανάκια δεν έχουν φως. Είναι σκοτάδι. Θα πάμε, λέει, το κινήρι. Φορτώστε τα μηχανάκια. Φορτώνουμε λοιπόν τα μηχανάκια. Εγώ και ο Γιώργος ο Κουτούπας. Θα βγούμε, λέει, στην ευθεία, θα σπρώξετε, θα πάτε μπροστά, λέει, θα περάσετε από μπροστά μας έτσι. Πράγματι, παιδιά, βάζουμε τα μηχανάκια μπροστά, περνάμε μέσα στο σκοτάδι, μία και μία-δύο. Σκοτάδι. Τα μηχανάκια ήταν σαν να είχαν πάει φωτιά. Διότι τα καλώδια που κοίταζε ο Ιάπωνας ήταν τρίπια. Και το ρεύμα όταν έφτανε στις 9.500 τροφές έσκαγε πάνω στο σκελετό. Γι' αυτό και τα μηχανάκια μόλις φτάσανε 9.500 τροφές κόβανε. Κάντε τα, λέει, και κάντε τα πλατινοφορά. Ξημερώματα τώρα,
τα ξυπλώνουμε όλα, τα φτιάχνουμε πλατίνες, ξεκινάμε το πρωί και μπαίνω μπροστά. Είμαι 25 δευτερόλεπτα μπροστά από όλο τον κόσμο, από όλους τους ξένους. Τους έχω αφήσει μισό γύρω πίσω όλους. Γυρίζει ο Ιάπωνας και του λέει, στον επόμενο γύρο ο Λέκας θα μείνει. Πράγμα, στον επόμενο γύρο έμεινε αποστρόφα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ένα μέρος της εξέλιξης των ποδοσφαιριών έλαβε χώρα και στις αναβάσεις και ουσιαστικά οι ελληνικοί αγώνες παίξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της παγκόσμιας ποδοσφαιριστικής βιομηχανίας. Μα εμείς εκεί φτιάξαμε τα μηχανάκια. Εδώ καθόμασταν νύχτες ολόκληρες και ψάχναμε να βρούμε γιατί τρυπάνε τα πιστόλια. Τι κουζί, δεν είχαμε κουζί τι να πάρουμε, δεν ξέραμε τι θα πει ψυχρό κουζί και θερμό κουζί. Δεν ξέραμε τα λάδια, τι ποσότητα λάδι θα έπρεπε να βάλει μέσα να... Και έβλεπες τώρα και τι πάγανε πιστόλια. Κύριε Βασίλη, οι αγώνες των αναβάσεων καταργούνται. Καταργούνται γιατί ουσιαστικά είναι επικίνδυνοι. Είναι πολύ μεγάλη, όχι μια φορά, αλλά εντάξει. Εγώ καλά πήγα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το μηχανάκι μου με κάνει κουλούσα. Ήταν ένα εμπειρό μηχανάκι που το είχα κάνει το δρόμο. Και μέχρι τέλος πήγα καλά, πολύ καλά. Θα σταθούσα αυτό που είπατε, εντούρο μοτοσυκλέτα και δεν είχατε κάνει δρόμο και περνάω κατευθείαν στον κύριο Λέκα και μιλάμε για τα σούπερ μοτάρ τα οποία δεν είχατε εξελίξει. Ο Βασίλης έδωσε την ιδέα. Μάλιστα. Διότι εμείς που τρέχαμε με τα 500 τα καβασάκι στις αναβάσεις και δεν είχαμε φρένα να σταματήσουμε, αλλά ούτε και σταμάταγε, αλλά ούτε και ξεκίναμε. Διότι ήταν πολύστροφο και βγαίναμε στο πέταλο, πηγαίναμε με ανάποδα τιμόνια συνέχεια. Κάποια στιγμή όμως ο Γουρνάς κέρδισε συνέχεια τα αρχομισάρια. Με τι, με ένα ετσέτ, με ερείπιο. Μόλις το έβλεπες, λέγεις, τι είναι αυτό το μηχανάκι. Αυτό το μηχανάκι φίλο μου κέρδισε. Αλήθεια λέει, κύριε Βασίλη. Κάποια στιγμή, πρώτη έναν αγώνα... Εντάξει, ερείπιο δεν ήταν. Σε ρίπιο. Σε ρίπιο. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν ένα 400 εντούρο, μόλις είχα να κλείσει τα εντούρο, το κάθομαι και το κάνω σούπερ μοτάρ. Το οποίο σούπερ μοτάρ βγήκε στην αγορά μετά από 20 χρόνια από το δικό μου που είχα φτιάξει. Ανεκαλύψατε την ιδέα των σούπερ μοτάρ των εντούρων, το οποίο θα σκεφτούν οι Βέλγοι ουσιαστικά από όπου ξεκίνησε. Το έφτιαξα το 1974. Το 1974 βλέπουμε το σούπερ μοτάρ, το σούπερ μοτάρ μετά του Γουρουνά. Παγκοσμίως. Το 1969 ο Γουρουνά σούπερ μοτάρ. Ωραία. Κάνουμε αναβάσεις με σούπερ μοτάρ. Ας φύγουμε σιγά σιγά από την εποχή των αναβάσεων και ας πάμε στην περίοδο των Σερφουή. Καταδούνται αναβάσεις. Μπαίνω μέσα στο Τατόι, τους ρίχνουν στα πια όλους και βγαίνουν κάποιοι καλά παιδάκια και πάνε στην ΕΠΑ και μου κάνουν ένσταση και μου λέει τη μεγάλα θυμόγια και στρίβει μόνος του έτσι και μας περνάει. Και μου λένε δεν μπορείς να τρέξεις με αυτό το μηχανάκι γιατί έχει μεγάλα θυμόγια και γιατί είναι για κομματόδρομο. Ναι, αλλά μου κάνει καθ' ιερούθηκα τα κλειπώνς, δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο, δεν θέλω να λέω ονόματα. Έγινε ένσταση από κάποιους οι οποίοι τους πείραξε πάρα πολύ να φανταστείς ότι έρχονται στα 30 γεμάτα. Κύριε Βασίλη, η εποχή των Σερβουή μαζεύουνε κόσμο και πού ξεκινάνε τα Σερβουή, πού διεξάγονται τα Σερβουή, δηλαδή μιλάμε για κλειστούς αγώνες. Στο Τατόι, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, πάρα πολλοί κόσμος. Κάποια στιγμή που πέρασε ο κόσμος απέναντι σε εμάς, κόπηκε ο αγώνας και δεν έγινε καθόλου. Γιατί δεν έφυγε ο κόσμος, ο κόσμος πάει να πάει πίσω. Κύριε Λέκα, θέλω να θυμηθείτε, κύριε Λέκα, την περίοδο που προσπαθούσατε να βγάλετε τον κόσμο μέσα από το Σερβουή. Κοιτάξτε, αυτό ήταν και λιγάκι λάθος εκ μέρους μου. Δεν είχα πάρει με το σκλέπι και έχω μπει στον κόσμο, σε έχω καλά σας βγάλουμε έξω. Δεν είχαμε ούτε μυαλό, ούτε τίποτα. Σκεφτόμαστε γιατί να κυρωθεί ο αγώνας. Να μην είχε χιλιάδες κόσμο, ο οποίος έχουν καταπλήσει το πέταλο κάτω και απάνω, και δεν μας αφήνει να τρέψει. Εμείς μόνο με την ιδέα που ότι δεν θα τρέχαμε, δεν λεγόμαστε. Κάντε το έξω, γρήγορα. Λέω τι μοτοσυκλέτες υπάρχουν στα Σερβουή.
τι μοτοσυκλέτες υπάρχουν στο σερκουί. Έχουμε ρέσει, οι μοτοσυκλέτες δεν τρέχουν και πολύ. Κοίταξε, έχουν ξεκινήσει η εξέλιξη της μοτοσυκλέτας. Η οποία ήρθαν τα πρώτα Καβασάκια τα ρέσει, ήταν τα Γιαμάχα τα 2,5, το 2,5, ήταν το, τα Γιάβα τα ρέσει, ήταν το MJ, ήταν, είχε αρχίσει από εκεί, μπαίνανε πλέον τα ρέσει. Θυμάστε χρονολογική, για τι εποχή μιλάμε τώρα πέρα. Από 1974 και μετά. 1974 δηλαδή ουσιαστικά. Από 1973-1974 εκεί μέσα. Μπαίνουν στο πλαίσιο το Σερκούι 100% και ουσιαστικά οι αγώνες διεξάγονται μέσα στα τότε αεροδρόμια της Ελλάδας. Θυμάστε μερικές περιοχές να μας πείτε, Ρόδο και τα σχετικά. Ήταν το Κοστόρι, ήταν Ρόδο, ήταν το Λιβάκι, ήταν η Τρίπολη. Λιβάκι, το τέλος, η Τρίπολη είναι το Λιβάκι, όπως εγώ έχω τρέξει και με το Ντουκάτι και με το Ζετάρ και με το Τζιβιζέτ και πολλά. Παράλληλα έρχεται και μια εποχή που είναι το μότοκρος στην Ελλάδα. Έρχεται το χώμα. Εσείς τρέχετε και στο χώμα ταυτόχρονα και την περίοδο. Αναζητάτε αγωνιστική δράση και στα δύο κανένα. Το πρώτο μότοκρος που είχε γίνει επίσημα το είχε κάνει ο Καβατάς, ο Κώστας ο Καβατάς, που έρθει το πυρογικό. Το πήραν πριν από την ανάβηση στη Φώκια. Και τρέξαμε, δεν ξέρω αν έπαιξε εσύ τι μας. Ναι, τρέξα, δεν σπουλιά, δεν το χαλάστε. Ένα 175 εγώ με το μισάρια, με αυτά και κάνω τον πρώτο αγώνα. Τώρα αποτελέσματα δεν θυμάμαι τίποτα. Το μότο κρόσμαζε δικός μου. Το μότο κρόσμαζε δικός μου. Θεατές. Ναι, είχε και πάρα πολύ. Μετά ήταν η ανάβηση. Τα άλματα και ουσιαστικά η κίνηση της μοτοσυκλέτας στον χώμα ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Γίνεται. Οι μοτοσυκλέτες της εποχής εκείνης, όταν εμείς πηγάγαμε 3-4 μέτρα, όταν σκάγαμε πάνω, σπάγανε μας πιέδες. Εμένα τα πόδια μου εδώ τρέχανε αίματα. Ξέρετε τι, αν το σκάσιμο δεν είχε μορτισέ, δεν είχαμε τίποτα. Θα σας πω μια ιστορία. Ότι έτρεχα με ένα ζαξάκι και είχα ξεκολοκολλήσει να πούμε τον άξονα και δεν μπορούσα να βγάλω το λάστιχο να τα αλλάξω. Και καθόταν ο κούρος και μου έλεγε εσύ θα παίξεις εδώ. Δεν μπορούσα να περάσω μια στροφή γιατί δεν είχα λάστιχα τελείως. Κάθε φορά που την έπαιδα, που παίρνεγα, ήθελα να πέσω. Κύριε Βασίλη, προπόνηση που κάνατε εκείνη την περίοδο. Ακόμα εγώ δεν μπορεί πήγα. Πήγα και τους αγώνες, δεν τα κατάφερνα και τα παράτησα. Στην Άσοντο, τι κάνατε προπόνηση? Στην Άσοντο, εγώ στο δρόμος. Μαζί με αυτοκίνητα, μαζί με τα αυτοκίνητα. Μόνο στον αγώνα και ο δρόμος. Δοκιμές και τέτοια κάνουν στους δρόμους με κανονική πληροφορία. Και τι στο Μαραθώνα τρέχαμε. Με 250 με 400 καλασάκια, από ό,τι θυμάμαι πρώτη, και έφυγε κάποιος καλός με αυτό το παραγωγικό, λίγα καλές, λίγο σουζούκι, ζουν, ναι. Οι αγώνες ταχύτητας στο κομμάτι των ίδιων εντός πόλης. Υπήρχαν αγώνες ταχύτητας σε πολύ που γινόντουσαν διεξάγοντα μέσα στις πόλεις τις κατοικημένες. Όπως αυτό της Ρόδου που είχαμε και θανατηφόρο ατύχημα ενός ξένου αναβάτη, δεν μου θυμάμαι το όνομά, πάνω σε κάποια σκαλοπάτια. Ναι. Αυτό ήταν στην Κέρκυρα. Και μάλιστα έχω να σου πω ότι ήταν στις δοκιμές, γιατί όταν έπεσε εκείνος μετά από αυτό έπεσε και εγώ από πίσω. Και ο Μακαρόνας ήμουν στον τροχό του Μακαρόνα να με πατήσει και κάποια στιγμή έστριψα κι εγώ που στρίβουμε τα φίδια που λένε και απόφυγα να με πατήσει ο Μακαρόνα. Ποια ήταν η χρήση δεκαετία αυτά τα χρόνια κατά τη γνώμη σας? 60, 70 και 80. Τρέξατε και τα δεκαετία του 80. Ναι. Κατά τη γνώμη σας ποια είναι η καλύτερη δεκαετία συνολικά? Η καλύτερη δεκαετία ήταν το 80. Το οποίο ήταν καλά μηχανάκια. Εγώ έτρεχα με ένα εξετάρα, έτρεχα με τον Τζιπιζέλ. Αλλά τι γινόταν? Ότι τη δεκαετία του 80 εγώ δεν έτρεχα όπως τρέχαν όλοι. Εγώ περίμενα να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, όπως κάποια στιγμή που έβλεπα κάποιον ο οποίος κέρδιζε συνέχεια, υπήρχε ανταγωνισμός, τότε πήγαινα, έκανα έναν αγώνα, έπαιρνα μια νίκη και έφευγα. Δηλαδή στους 10 αγώνες πήγαινα, έκανα 2 αγώνες, έπαιρνα μια νίκη και έφευγα. Για να μην πάρω παραξηγήσεις, θα ήθελα να πω το εξής, ότι υπήρχαν οδηγοί που πήγαν πολύ άριστοι.
όπως ο Σκούρτας, ο Σάκης. Ο Σάκης ο Σκούρτας είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Όχι μόνο και ο Σκούρτας και ο Κουντούφας. Ήταν, αλλά ο Κουντούφας δεν είχε μυαλό. Ενθουσιαζότανε, κατέβαζε το κεφάλι και σπάγε τα πόδια. Εγώ ήμουν πιο συντηρητικός. Προτιμούσα να ακολουθάω τον πρώτο μέχρι να βρω τα σημεία, τα ευαίσθητα και να μέρασω. Άρα να πω μπροστά να πάω τα μικρά. Όχι ότι δεν έπεφτα, έπεφτα. Αλλά έπεφτα εκεί που έπρεπε να πέσει τα δόντια. Δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Εσείς οι δύο που είσαστε μαζί μας αυτή τη βραδιά και μας λέτε τις περιπέτειες σας, είχατε βρεθεί ποτέ αντιμέτωποι να κάνετε το 1-2 να είναι μπροστά ο κύριος Λέκας ή ο κύριος Βασίλης και να θέλει ένας να περάσει τον άλλο? Σε διαφορετική κατηγορία. Εγώ ήμουν στη μεγάλη κλάση, ο Νέσκας. Α, εσείς είσαστε στη μικρή κλάση. Οπότε δεν είχατε, δεν σας δείτε μια φωτογραφία πίσω μας. Ο κύριος ο Σάκης ο Σκούρτας, ο Παπαγεωργίου και ο κύριος Λέκας. Πρέπει να είμαστε στη Κρήτη. Στην Κρήτη, μάλιστα. Στο Μπιμπάκι. Μάλιστα. Είχαστε πολύ νεότεροι τότε, μιλάμε για σχεδόν 40-45 χρόνια πίσω. Κοιτάξτε, εγώ είχα μια αποχή γύρω στα 20 χρόνια από τους αγώνες. Δεν είχα πάει ούτε καν να δω αγώνα. Αλλά τώρα τα τελευταία 2 χρόνια είχε αρχίσει μια πίστα. Αλλά έχω γίνει και καλύτερο. Μπορώ να σου πω ότι είχα καλύτερο από την τραγούσα. Κύριε Βασίλη, πιστεύετε ότι ο Φώτης είναι καλύτερος από τότε? Ναι, αλλά κοίταξε. Στην Ιταλία. Α, πείτε μας γιορτά για την Ιταλία. 720 μετοπιές. Κύριε Βασίλη, φίλε. 800 πρωταθλητές. Είχατε ήρθε μαζί με τον κύριο με το Μάμουλα στην Ιταλία. Εγώ στην κατηγορία μου είχα 28 αναβάτες. Κατάφερα να φέρω τρίτο βέβαια ένα μάτσουλες. Δεν ήξερα το δρόμο και μου δώσανε ένα μηχανάκι το οποίο ρε παιδιά δεν ήταν ούτε φουσκωμένα τα λάστιχα. Και στο τέλος ανακαλύψα μου ότι κόντυψε να πει και ο προσφέρος τροχός. Εκτός αυτό, δεν είχα και φέρει ένα μπροστά, δεν είχα ένα μπαλάκι να μου πάρουν να έχουν τέλος. Κύριε, κατάφερε και το φέρα τελικά. Ας μην φύγουμε από την εποχή, εκείνη που συζητάμε αυτή τη στιγμή, είχατε τρέξει κάποτε στο Τατόι μαζί με τον Πολ Σμαρτ. Θέλω να μας πείτε την ιστορία εκείνη. Το Σαββάτο, στις δοκιμαστικές, ήμουν πολύ πιο γρήγορος από το Σμαρτ. Αλλά την Κυριακή θα την κήκει πικερός. Διότι αυτός είχε και με ένα 7,5 του κάτι ρέιση και πούμε ένα καβασάκι 500 ρέιση. Το δικό του ήταν τετράχρονο, όσοι ξέρουν θα καταλάβουν. Και το δικό μου ήταν δίχρονο. Και έπιασε βροχή. Εγώ δεν πήγαινα, δεν μπορούσα να πάω με τίποτα. Με το δίχρονο, βρεγμένο το δρόμο. Και σε αυτό δεν γινότανε. Και τερμάτισε γύρω στα 100 μέτρα μπροστά. Ή αν δεν είχε πιάσει βροχή, δεν υπήρχε περίπτωση να μεταλλάσσει. Οι αγώνες εξελίσσονται δεκαετία του 80 και ουσιαστικά όλα τα πράγματα εξελίσσονται στην Ελλάδα όπως και στον παγκόσμιο ρυθμό. Έχουμε μια καθυστέρηση σίγουρα γιατί είμαστε μια ιδιαίτερη χώρα. Αλλά με τους ερχόμενους αναβάτες έρχονται να σας ανταγωνιστούν και να δείτε το νέο αίμα να υπόσχεται κάτι πιο δυνατό για το μέλλον. Κοίταξε, από μία βόλτα που κάναμε στα Μέγαρα, όταν ήρθε ο Αγκουστίνη, ήθελα πολύ να πάω να δω πώς οδηγάει αυτός ο άνθρωπος. Και ο Μαργιολόπουλος μου έδωσε να πετάει ένα 1000 καβασάκι, το οποίο βέβαια ήταν παλιό μηχανάκι, και να φανταστείς ότι φορούσε 17 χρόνια λάστιχα πίσω. Αλλά ήταν 17 χρόνια. Κατάφερα να φέρω πιο γρήγορο γύρω από ό,τι έφερνα ο Κωστίνη. Όχι βέβαια ότι εγώ μπορούσα να είμαι καλύτερος από τον Κωστίνη, διότι αυτός δεν ρισκάρισε. Πρωταλώς, εγώ το ρισκάρισε. Αλλά είδα ότι είναι ένας οδηγός ο οποίος οδηγάει πολύ σωστά και δεν ρισκάρει σε καμία περίπτωση. Εμείς το ρισκάραμε. Κύριε Βασίλη, θέλω να σας ρωτήσω. Τα χρόνια έχουν περάσει, οι μοτοσυκλέτες έχουν εξελιχθεί, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τα μηχανολογικά. Τα πάντα έχουν προχωρήσει. Έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Οι νέοι αναβάτες σίγουρα είναι γρήγοροι, τα νέα παιδιά
Δεν πιάνονται, αν έχω δεν πιάνονται. Λέει, από εμάς τουλάχιστον. Εγώ δεν διαφωνήσω. Άσε την πόλη. Άμα εκεί, θα ρίξει τα πάλι. Θα σας ακούσω. Τα παιδιά αυτά που βγήκαν σήμερα, μπορώ να πω ότι είναι σε μια κατάσταση τέλεια. Και οδηγάνε και πολύ γρήγορα και πολύ σωστά. Αλλά και εμείς έχουμε τα κοτσάκια μας. Τα κοτσάκια τράχουμε να πάμε. Αλλά μόνο δύο μέσα να δείξουμε ότι δεν γύρισε. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι. Την αλήθεια να την λέμε. Έχει περάσει μισό σύγχρονο. Μια εξάρτηση. Συγγνώμη. Επιμένει κύριο Σπόδη, παρακολουθεί. Μια εξάρτηση με βουλωμένο το λαδάκι μου. Με παλιά λάθη θέλει κανένα ένα 11. Διαλυκά με κάτω από ένα. 2, 1, 3, 1, 4. Κάτω από ένα γίνανε οι αλλιάσεις. Εδώ κύριε Φώτη βλέπουμε την καρδιά του μοτοσυλλιστή που δεν γερνάει ποτέ και πάντα, πάντα είναι μέσα στα κόκκινα. Γιατί η καρδιά αιματώνεται και είναι κόκκινη. Οπότε και εσείς ως μοτοσυλλιστής δεν θα μπορούσατε να ξεχάσετε το original φόρμα που μας αντιπροσωπεύει. Εντάξει, εγώ θα χαίρομαι να τους βλέπω, αλλά να μην παθαίνουν ζημιά, διότι οι μοτοσυλλίτες σημαίνοντας κακά τα ψέματα είναι επικίνδυνες. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είναι πολύ γρήγορες. Και καβαλάει ο άλλος τώρα την μοτοσυκλέτα να πάει 300 χιλιόμετρα και δεν ξέρει που πάνε τα 4. Εμείς μάθαμε στα 50 άρια, στα κάπου 25, στα 2,5 άρια. Μάθαμε τι θα πει ταχύτητα, μάθαμε πώς θα σταματάμε, μάθαμε πώς θα πέφτουμε, πώς θα σηκωνόμαστε. Αλλά οι ταχύτητες ήταν μέχρι 200 χιλιόμετρα, δηλαδή τα 400 που πάνε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο. Χωρίς καμία εμπειρία. Είσαστε αγωνιζόμενοι δεκαετία 60, 70 και 80. Μια ιστορική περίοδος για τους ελληνικούς αγώνες που μέχρι και σήμερα προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από τη δυσκολία της εποχής και των καταστάσεων. Αν βλέπετε και παρακολουθείτε, είσαστε ευχαριστημένοι με τη σημερινή εικόνα των αγώνων ταχύτητας και με όχι το επίπεδο των αναβατών. Σίγουρα έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο αναβατών που μπορεί να ανταγωνιστεί και παγκόσμιο επίπεδο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ουσιαστικά οργανωτικά και με την εικόνα που έχουν οι αγώνες αυτή τη στιγμή, για αυτό που αφήσατε, είσαστε ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω κατά τον κύριο Γκούρνα, να δούμε φω. Οργανωτικά δεν ήταν ποτέ σωστή η ελληνική αγώνες. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, με αυτούς μάθαμε, με αυτούς τρέχανε. Είναι στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, δηλαδή. Ναι. Είμαστε κακομοίρηδες. Παρακαλώ. Είμαστε κακομοίρηδες. Τόσα χρόνια δεν πρέπει να φτιάξουμε μια πίστα, να τρέχουμε, να μάθουμε. Και σήμερα θα μπορούσαμε να υπάρχει έστω και ένας Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής. Θα μπορούσε. Αλλά πού? Στη Ρόδο ή στην Κέρκη, δεν ξέρω τι πάει. Δεν είναι μεγάλο μαράζι ότι βλέπουμε μεσογειακούς αναβάτες όπως στο Βαλεντίνο Ρώση που είναι Ιταλός. Ήμουνα παιδί και γέρασα και ακούω για πίστα και πίστα δεν έγινε. Πιστεύετε ότι είναι οργανωτικό δηλαδή το πρόβλημα και ουσιαστικά ο κόσμος αγκαλιάζει τους αγώνες, αγαπάει τους αγώνες ταχύτητα στην Ελλάδα. Φυσικά και αγαπάει. Γιατί μέσα από τους αγώνες θα γίνει και βιομηχανία. Θα βγουν και οι τεχνικοί, θα βγουν πάρα πράγματα. Γιατί από τους αγώνες ξεκινάει όλα. Πώς εμείς τρέχαμε τα καβασάκια και παίρναν τις ιδέες του δικάστου, που θα χαλάσει, τι θα φτιάξει για να φτιάξουν, να φτιάξουν τα καινούργια μοντέλα. Πώς το Ντουκάτι, εκμεταλλευόταν τον κούρο, το μηχανικό μας. Και του λέει γιατί χάλασε, τι έφτιαξε, τι αυτό, για να διορθώσω, για να φτιάξω τεχνολογία, να πάει επάνω. Εμείς δεν τα είχαμε. Θα μπορούσε όμως να υπήρχε μια πίστα, να έχει μια εξέλιξη και να φτιάχνουν και εδώ μηχανάκια. Και να σήμερα να υπάρχουν παραγωγή λιμνητή. Δεν υπάρχει. Κύριε Λέκα, είναι όλοι για την κορώμα. Στο Τατό έγιναν τρεις ιστορικοί αγώνες, αναβιώνοντας τους ιστορικούς αγώνες του Τατοίου. Και ο τελευταίος έγινε, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι το 2015, το Σεπτέμβριο. Και είχε πάρα πολύ κόσμο, μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό αυτό το γεγονός. Βέβαια υπήρχε και ο παράγοντας αυτοκινήτου στη μέση, γιατί ουσιαστικά τα αυτοκίνητα ήταν αυτά που δώσαμε το έναυσμα του σαφούς της δράσης. Δεν ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία ότι το Τατόι αναβιώθηκε από αγώνα, από αναβάτες
όπως εκείνη την περίοδο. Ήταν οι αγαπάτες όπως ο Παπαγεωργίου, ο Γεωργακόπουλος και πολλούς άλλους από τις εποχές. Και η Κέρκυρα πριν. Αυτό ήταν από την Κέρκυρα ξεκίνησε. Πρώτα η Κέρκυρα ξεκίνησε. Κάναμε την πρώτη δοκιμία, έτσι μια δοκιμία πόρτα και μετά έγινε το Πατώρι, το οποίο ήταν και το ξεκίνημα το δικό μου, δηλαδή για δεύτερη φορά που ξαναπαίνω στα κόρτα, διότι από το Πατώρι ξεκίνησε. Κύριε Βασίλη, αυτό είναι το πιστεύετε ότι υπάρχει μέλλον στους ελληνικούς αγώνες, μπορούμε να ξαναδούμε τόσους πολλούς θεατές όπως τότε. Μάλλον αδύνατο. Τουλάχιστον μπορούν οι αγώνες να επιβιώσουν και να έχουν μια παρουσία δυνατή έστω μια συνέχιση της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαιρισμού. Μόνο με τη βοήθεια των αντιπροσώπων. Δεν ξεχνάμε ότι εμείς εκείνη την εποχή μας βοηθάγαν οι εταιρείες, οι αντιπροσωπείες όλες. Ήταν η Καλασάκη, ήταν η Γιαμάχα, ήταν η Χόντα, ήταν η Γιάβα, ήταν η Ερτζέτη, ήταν η Σαρμιντάκο. Όλες οι εταιρείες είχαν και από μοτοσυκλέτες, 5-6 μοτοσυκλέτες που πήραν, είχαν τους αναβάτες και μας βοηθάγαν, όχι μόνο βοηθάγαν, αλλά μας γερόν έλεγαν. Όχι μόνο δεν βοηθάνε, αλλά πληρώνει και τα λάθη και από τα βάζει στο πάνω. Συγγνώμη, τότε παίρνα τα λεφτά από τους αγώνες, βγάζει τα πράγματα. Παίρνανε χρήματα, δηλαδή εγώ έπαιρνα αστικά το πρωτιά μου 5.000 εκείνη την εποχή, ήταν λεφτά. Πόσο ήταν ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου, για να συγκρίνουμε αναλόγως, πόσο ήταν ο δημοσίου υπαλλήλου, πώς πληρωνόταν η μηνύα. Τι να παίρνει, όταν ο δημόσιος υπάλληλος παίρνει 1.500 ευρώ, εσείς ως αναβάτης παίρνατε 5.000 ευρώ. Ναι. Ήταν καλό. Είχαμε και τα ξενοδοχεία μας, είχαμε και τα σπουδιά μας, είχαμε και τα φαγητά μας, είχαμε τα πάντα. Και δεν είχαμε στο πελάτη, όχι τίποτα. Βοηθάγανε και πολλοί οι εταιρείες. Σήμερα δεν βοηθάγανε. Το κάνατε για τα λεφτά, κύριε Βασίλη. Όχι. Τι υπήρχε, βέβαια. Μας άρεσε και το κάναμε. Πριν από τα λεφτά, τι υπήρχε. Αγόρι μου, εμείς πήγαμε τη Ρόδα, πήραμε 20.000 ευρώ και όταν γυρίζαμε να πούμε δεν είχαμε εισιτήρια. Τι μου λες τώρα. Τα τρώγαμε. Τα θυμάμαι τη γυναίκα μου. Πού τα τρώγαμε, κύριε Βασίλη. Τα 20.000 ευρώ είχαν τρώγει. Μια διαφορετική εποχή που ουσιαστικά είναι η συνέχεια του σήμερα. Το σήμερα βασίζεται και η βάση μας είναι στην εποχή του 60, του 70, του 80 και βλέπουμε τα πράγματα να έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ από τότε που εσείς ουσιαστικά δώσατε την ψυχή σας και τη ζωή σας στον ελληνικό μοτοσυκλετισμό, γιατί αποτελείται μέρος της ιστορίας, όπως και εμείς φυσικά, και κάθε στιγμή και εμείς θα... Εμείς βοηθήσαμε για την τεχνολογία αυτή που υπάρχει σήμερα, γιατί βάλαμε και εμείς ένα πεταλάκι για να φτιαχτούν τα σημερινά μηχανάκια, το οποίο είναι τέλεια. Δεν είναι μόνο γρήγορα, έχουν κρατήματα, έχουν αναπτύξεις, έχουν τα πάντα. Δηλαδή εγώ καβαλάω τώρα και βλέπω ένα τέτοιο μηχανάκι, τρελαίνω, τι να πω. Έχει το δική σου τώρα μοτοσυκλέτες εκείνης εποχής. Εκείνης. Οδήγησα και τρόμαξα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εγώ αυτό το μηχανάκι το καβαλούσα και το πήγα. Εσείς κύριε Βασίλη έχετε οδηγήσει παλιές μοτοσυκλέτες στο ρυθμό που δούμε σαν τότε. Οδήγησα και οδηγάω. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούσα. Και τώρα την παλιά μηχανάκια που έχω. Εντάξει, όχι το παλιό που είχα, κάτι πιο καινούργιο. Και πάμε πολύ κάτω. Λίγο προσοχή μου να φέρει στον δρόμο. Γιατί τώρα με τα τηλέφωνα που είναι στα χέρια, με την αθουσιξία, όλα αυτά, είναι πιο επικίνδυνο. Τι θέλετε να πείτε στους σύγχρονους μοτοσυκλετιστές που θα μπορούσαν να μας ακούσουν και να τους δώσετε ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ασφάλειας και σε αυτούς που θέλουν να τρέξουν στους αγώνες. Με την προσοχή είναι να μπορούν να κάνουν. Και να μην τρέχουν. Όχι, 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 όχι. Πιστεύετε κύριε Φώτη ότι υπάρχουν πολύ γρήγοροι αναβάτες αυτή τη στιγμή που δεν μας έχουν δείξει το ταλέντο τους, ότι υπάρχουν αναβάτες που θα μπορούσαν να τρέξουν και να διαπρέψουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Γρήγορα είναι μια λέξη. Αυτό άμα δεν έχει πειρά, άμα δεν πέσει τη σιωπή, και αν δεν πάει λάσπη που λένε τη γνώμη, δεν πρόκειται να μάθει. Είναι δύσκολα τα πράγματα που σκέφτονται, γιατί μπορεί να είναι γρήγορο, μπορεί να είναι και θα τρεπεί στραβή.
ξέρετε πόσα παιδιά τρέχανε. Και τώρα το έβλεπε σημεία γρήγορα, να το δούμε. Σε ένα δύο αγώνες να πούμε το μάζαμε. Κύριε Βασίλη, θα σας θέλω σιγά σιγά να κλείνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ουσιαστικά εξελίχθηκε σε μια συζήτηση αυτή η παρουσίαση και νομίζω ότι είναι πιο ουσιαστικό, γιατί το ζωντανό της υπόθεσης ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στο κοινό και στις αληθινές καταστάσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σοβαρό μέλλον στη μοτοσφαίρα στην Ελλάδα ή τα πράγματα έχουν αρχίσει και μισό τα βάλει? Πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει παλμός και καταδεχόμενος. Οδηγούς έχουμε και μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν βοηθούνται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να τους βοηθήσει. Μόνο στο κάναλι μπορεί, δεν μπορεί να τα έξω, δεν μπορεί να τα βοηθήσει κανένας. Εσείς κύριε Φόρτ, τι λέτε? Δεν νομίζω ότι οπωσδήποτε θα υπάρξει η ανάπτυξη, θα υπάρξει η μοτοσυκλέτα, γιατί η μοτοσυκλέτα είναι κάτι το οποίο το αγαπάς. Μπορεί να μην έχεις να φας, αλλά βεζίνει για να πας την κούτα σου θα την βάλεις. Και για να κλείσω πού η συζήτηση την παρουσίαση της σημερινής βραδιάς, θα ρωτήσω και τους δύο κυρίους, τους σημερινούς μοτοσυκλετιστές που είναι και μας αφηγούνται. Θα θέλατε να βρεθείτε πάλι μέσα σε μία πίστα με τους συναθλητές σας, όσοι από αυτούς θέλουν και μπορούν να οδηγήσουν και να κάνουν ουσιαστικά ένα διαφορετικό αγώνα αναβίωσης εκείνης της εποχής? Πώς τίποτα. Αυτό είναι το οποίο το συζητάμε και εμείς, όχι μόνο. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο θα γίνει κάτι. Κάτι συγκεκριμένο για να βάλω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε μια ζωντανή συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.